Έχω δίπλα μου μία γυναίκα που πραγματικά ανεβάζει πάντα τη θερμοκρασία στις ψυχές μας, στα σώματά μας. Είναι μία personal trainer 25 χρόνια, η Γεωργία Βουρή. Είναι ένα κορίτσι, είναι και μητέρα μιας 25χρονης και ενός αγοριού. Σωστά. Ούτε πρόλαβε κανένα. Το μικρόφωνο σας πάντα μπερδεύομαι και έρχομαι κοντά. Με έχετε τους τα πρόλαβε όλα και πού. Ο προηγούμενος κύριος νεότητος είχε τέσσερα παιδιά. Αυτό, αυτό, αυτό. Λοιπόν. Για πάμε να την ακούσουμε. Έτσι, τους μικροπαντρεμένους έχουμε μαζέψει. Λοιπόν, Γεωργία, είσαι μητέρα δύο παιδιών και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος συναναστρέφεται πάρα πολύ μέσα στις γυναίκες και μέσω της κόρης σου, αλλά και μέσω της δουλειάς σου. Εμψυχώνεις λοιπόν τις γυναίκες, δίνεις το μήνυμα στο να είναι ανοιχτές στην επικοινωνία ενάντια σε οτιδήποτε τους φοβίζει. Ναι. Απλά οι γυναίκες επικρατεί ένας φόβος όσο αφορά την κατάστασή τους, όπως έχουμε πει, και υπάρχουν κάποια ταμπού. Πρέπει να φύγουν από όλα αυτά, να μην φοβούνται, να είναι πιο δυνατές, γιατί από τη φύση τους είναι πιο δυνατές, γι' αυτό δημιουργούν και ζωή. Κάνουμε παιδιά, διαφορετικά δεν θα ήταν έτσι και μπορούν να τα καταφέρουν όλα. Όλα μπορούν να τα καταφέρουν αυτό. Ο Καλός Σαμαρίτης, λοιπόν, στηρίζεται το έργο του Καλού Σαμαρίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τιμόθεο Μπαϊμπάκη που μας κάλεσε και ήρθαμε και έκανε αυτή την πρόσκληση να έρθουμε όλοι εδώ. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα με υγεία, πολύ γυμναστική, γιατί ανεβάζει και την αυτοπεποίθηση. Σωστά. Και να μην φοβόμαστε τίποτα. Σωστά. Ένα μήνυμα, λοιπόν, σε όλες τις γυναίκες και τα παιδιά. Και τα νέα κορίτσια που δίνεται. Και τα νέα κορίτσια και τα παιδιά, υγεία, γυμναστική και να μην υπάρχει φόβος και ταμπού. Πρέπει να προχωρήσουμε λίγο πιο μπροστά και να είμαστε πιο θετικοί για να έχουμε και καλή αυτοεκτίμηση. Αυτό. Μιλάμε ανοιχτά λοιπόν. Επικοινωνούμε ό,τι μας συμβαίνει. Έτσι, επικοινωνούμε είναι αυτό που μας συμβαίνει, Μαρία. Είναι απλό, δεν υπάρχει λόγος να το κρατάμε. Είναι μέσα πολύ μας. Απλό, όταν πραγματικά. Όταν εξωτερικεύσουμε το πρόβλημά μας, το κάνουμε έτσι, το μοιραστούμε με τον συνάνθρωπο. Ο πόνος μοιράζεται, έτσι, μοιράζεται και ο πόνος. Ευχαριστώ θερμά.